Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Προϊόντα υπάρχουν, αλλά είναι ακριβά. Άρα επί της ουσίας έχουμε επιστημιστική ακρίβεια και όχι επιστημιστική κρίση που ενδεχόμενα θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση. Παράλληλα, εμείς με το δελτίο αυτό που βγάλαμε και με τα άλλα δελτία, ουσιαστικά παρακινούμε και τους κρατούντες να αλλάξουν τακτική. Σήμερα λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε στο 6% που ήταν τα αντισηπτικά, οι μάσκες και όλα τα παρεμφερή γύρω από τα απολυματικά του κορονοϊού. Σωστά. Και πάει στο 24%. Και πάει στο 24%. Σήμερα το πρωί, από ό,τι διαβάζω, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι φέρνει ρυθμιστική διάταξη έτσι ώστε να παραμείνει ο ΦΠΑ στο 6% και όχι στο 24%. Ναι. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τους πολίτες, από τους φορείς σχετικά με τα τεκτενόμενα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η κυβέρνηση θα έχει μόνη στο μαχαίρι και το πεπόνι και θα ράβει και θα ξυδώνει κατά το δοκούν. Αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε, να αποτρέψουμε, να μην κατά καιρούς κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, διότι δεν είναι δυνατόν ο ΦΠΑ και η πανδημίας υπάρχουσας να αυξηθεί από το 6 στο 24%. Αυτό ξέρετε, ο ΦΠΑ δεν πάει στις τσέπες του επιχειρηματία, πάει στις τσέπες του κράτους. Έρχεται λοιπόν το κράτος να επιβεβαιώσει για πολλωστή φορά, όταν φωνάζουμε εμείς για ακρίβεια, ότι δεν υπολογίζει τον πολίτη. Δεν αντιλαμβάνεται το τι τυρώνει, το ότι σήμερα πλέον υπάρχουν άδεια πορτοφόλια. Δεν μιλάμε ότι υπάρχουν γεμάτα πορτοφόλια και έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να βάλει καύσιμα, να πληρώσει τη λίτρα προσαρμογής, να αγοράσει τρόφιμα. Αυτό είναι που το ΙΝΚΑ διαμαρτύρεται μόνιμα και λέει ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Και βέβαια, πέραν από τις εξαγγελίες, πέραν από τις φανφάρες, ακούμε και διάφορα ότι, ξέρετε, από 1η Ιουλίου θα σταματήσει προσωρινά η ρήτρα αναπροσαρμογή. Τον Αύγουστο. Μετά πάμε στον Αύγουστο. Ναι, ναι, μην με μπερδεύετε, γιατί έχουμε φύγει από τον Ιούλιο τώρα και αν μπερδευτώ το καταλαβαίνετε ότι θα παχαθώ μέσα στην αγορά και αυτά που συμβαίνουν. Κύριε Λεκουρίτη, να τα πάρουμε ένα-ένα. Λέτε ότι όπως λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης θα παραμείνει στο 6% αυτός ο ΦΠΑ σε ό,τι έχει να κάνει με προϊόντα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον κορονοϊό, μάσκες, αντισηπτικά, διαλύματα, φαρμακευτικά, ινοπνεύματα. Είναι σημερινή ανακοίνωση, λέτε, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ακριβώς. Πήρε πίσω δηλαδή την αύξηση ο κύριος Γεωργιάδης. Ωραία. Αυτό είναι το ένα και το κρατώ. Έτσι όπως μας το λέτε. Ρήτρα αναπροσαρμογής. Με την τροπολογία η οποία κατατέθηκε, λύστε μου, μιας που την αναφέρατε εδώ την απορία. Διότι υπόθηκε ότι ναι μεν θα πάει στο παραδίπλα σιρτάρι να κλειστεί για ένα ολόκληρο χρόνο, εκτός από την 1η Αυγούστου, εκτός και αν υπάρξει με κι άλλη υπουργική απόφαση που ξέρει συνεχίσει αυτή την τακτική, δηλαδή να μην υπάρχει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι πολλοί οι οποίοι πολύ επιφυλακτικά στέκονται απέναντι σε αυτή την ανακοίνωση, με την κατάθεση αυτή της τροπολογίας, και λένε το εξής. Είναι καλό, ακούγεται, ή τουλάχιστον καλά ακούγεται θεωρητικά. Ωστόσο, εμείς πιστεύουμε, και δεν ξέρω εσείς τι ξέρετε, γι' αυτό ζητάω τα δικά σας τα φώτα, ότι αυτή δεν θα φύγει, απλά θα έχει μία άλλη ονομασία και θα μας επιβάλλεται επιπλέον μέσα από τα τιμολόγια του ρεύματος ως αύξηση, τέλος πάντων, της κιλοβατόρας. Είναι κάτι που το γνωρίζετε, είναι κάτι που ισχύει? Ισχύει, κυρία Δουργεράκη, γι' αυτό έχω πει ότι καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι. Πέραν από την τροπολογία, το ζητούμενο είναι να δούμε τους λογαριασμούς. Και το ερώτημα που βάζω είναι το εξής. Εάν πλήρωνα μέχρι τώρα με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, εγώ σας λέω 600 ευρώ το λογαριασμό, εκ των οποίων τα 200 ήταν ο λογαριασμός ρεύματος και τα 400 ήταν η ρήτρα αναπροσαρμογής. Τώρα με την τροπολογία τι θα πληρώσω? Αυτό γίνει το ερώτημα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι τροπολογίες ψηφίζει η κυβέρνηση στη Βουλή και το τι ακριβώς θέλει να υπονοήσει ότι θα κάνει. Πέραν από το ότι εμείς μιλάγαμε από την αρχή ότι δεν πάμε για κατάργηση, πάμε για αναστολή. Μετά ήρθε η κυβέρνηση και επιβεβαίωσε αυτά τα οποία λέγαμε εμείς, ότι
Ναι, δεν πάμε για κατάργηση, πάμε για αναστολή για ένα χρόνο. Ναι, αλλά όταν πλήρωνε στην κιλοβατόρα 0,06, τώρα την πληρώνει 0,30, δεν υπάρχει αναστολή. Ναι. Ούτε τίποτα άλλο πέραν από το ότι ενσωμάτωσε την τιμή της ρήτρας αναπροσαρμογής μέσα στην κιλοβατόρα. Δηλαδή αυξήθηκε η κιλοβατόρα. Σήμερα δηλαδή... είναι κάτι που αποδεικνύεται αυτό που λέτε? Σαφέστατα αποδεικνύεται. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν ένα χρόνο η ΔΕΗ χρέωνε την κιλοβατόρα, με σταθερό μιλάμε, με σταθερή τιμή, χρέωνε την κιλοβατόρα 0,10 λεπτά. Σήμερα τη χρεώνει 0,24. Το 0,24 θα μειωθεί και θα πάει στο 0,10. Ένα απλό ερώτημα βάζω. Δεν είναι πανεπιστημιακής, πώς το λένε, γνώσης για να κάνεις αυτό το ερώτημα. Είναι η κοινή λογική. Λέω, πέρσι, γιατί λέει θα επανέλθουμε στις αρχικές τιμές του 2021. Προ αύξηση ρήτρας αναπροσαρμογής. Καλό, μέχρι εδώ, καλά. Προχωράω λοιπόν και ξανακάνω το ερώτημα. Η κιλοβατόρα με δεδομένα τα στοιχεία που υπάρχουν, πέρσι η ΔΕΗ τα είχε 0,10 την κιλοβατόρα, 0,10-18, αν θυμάμαι καλά. Τώρα την χρεώνει 0,246, 25 λεπτά δηλαδή περίπου. Πόσο με την ρύθμιση αυτή που φέρνει η κυβέρνηση της αναστολής θα χρεωθεί η κιλοβατόρα? Μάλιστα. Θα πέσει στο 0,10. Δηλαδή, εγώ γι' αυτό σας λέω, κρατάμε μικρό καλάθι, διότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση θα διαψεύσει τον εαυτό της. Αν θυμάστε, το είπα και θα το λέω συνέχεια, πέρσι τον Νοέμβριο είχε βγει ο κύριος Κρέκας και είχε πει, μην αγωνιάτε, η κυβέρνηση θα επιδοτήσει την αύξηση και παράλληλα θα χρεωθείτε 1 με 2 ευρώ στον κάθε λογαριασμό σας. Εάν μου φέρει κάποιος συμπολίτης μας ότι επιβαρύνθηκε 1 με 2 ευρώ, τότε βεβαίως να αποδεχτώ και να πω έκανα λάθος. Αλλά δυστυχώς τα λάθη τα γνωρίζουν και το τι συμβαίνει οι ίδιοι οι πολίτες και που μας ακούνε και που βλέπουν τους λογαριασμούς και που έχουν πληρώσει ή συνεχίζουν να πληρώνουν τους λογαριασμούς. Κύριε Λυκουρίτη, παράλληλα θα σου πω. Παρακαλώ. Το Power Pass τελικά... εκεί θα πήγαινα στο Power Pass. Ωραία λοιπόν. Επειδή το είχα ξαναπεί και το ξαναλέω. Το Power Pass προβλέπει επιστροφή χρημάτων από 18 έως 600 ευρώ σε λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από τον Δεκέμβρη του 2021 μέχρι το Μάιο του 2022. Είχα λοιπόν δηλώσει και έχω πει ότι εάν δεν γίνει διορθωτική κίνηση έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από τον Γενάρη του 2022 μέχρι και τον Ιούνιο του 2022, σημαίνει ότι το παιχνίδι είναι στημένο, σημαίνει ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες και επιβεβαιώνομαι ότι δεν περιλαμβάνει η διάταξη μέσα Power Pass για αυτούς τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από τον Γενάρη του 2022 μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Ξέρετε τι κάνει η εντύπωση? Όταν δηλαδή μπεις να κάνεις με την δήλωσή σου στο Power Pass και φτάσεις στους μήνες ότι σου έχει από το Δεκέμβριο μέχρι και τον Μάιο, αλλά είναι μήνας παραμήνας υπογραμμισμένος με την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, κύριε Λεχουρίτη? Σημαίνει ότι δεν θα πάρουν τα λεφτά αυτά που έχουν υποσχεθεί. Και θα το πάει μήνα παραμήνα, δηλαδή αν έχει βάλει σε ένα διαφορετικό χρώμα τον Φεβρουάριο, σε ένα διαφορετικό χρώμα τον επόμενο μήνα, τον παραπάνω μήνα. Και αυτό το μήνας παραμήνας μου έκανε εντύπωση όταν μπήκα μέσα στην πλατφόρμα και λέω γιατί το κάνει έτσι. Βεβαιότατα δεν σε αφήνει να κάνεις καμία παρέμβαση, αλλά μήπως αυτό τελικά σημαίνει, αλλά λέτε σημαίνει, γιατί δεν θα πάρεις όλα τα χρήματα τα οποία δικαιούσε. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει, κυρία Δουλγεράκη. Δεν σημαίνει κάτι το διαφορετικό. Ότι αυτή τη στιγμή εξαπατούν για πολλωστή φορά τους Έλληνες πολίτες είναι δεδομένο. Και το λέω μεταγνώσεως, διότι υπάρχουν τα δεδομένα αυτά, τα στοιχεία που καταγγέλουμε την κυβέρνηση για αυτήν την πρακτική
και δεν θα πάρει όλος ο κόσμος τα χρήματα που προσδοκά να πάρει. Νομίζω ότι το Power Pass έχει μερικές μέρες ακόμα διορία. Είναι μέχρι τέλος του μήνα, έτσι, αλλά είναι για όλα τα αφημή πλέον, ναι. Ναι, ακριβώς. Έχετε δίκιο. Ωραία. Αλλά λοιπόν, έχουμε τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε Power Pass. Έχουμε Fuel Pass. Έχουμε Economy Pass. Μισό λεπτό, γιατί έρχονται ερωτήματα προς εσάς. Προσέξτε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Fuel Pass, αυτό θα έρθει από τον Ιούλιο και μετά. Δεν ξέρω με ποιο δεκαήμερο κλπ. Θα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Θα ανοίξει η πλατφόρμα το να καταθέτει ο καθένας ή να υποβάλει καλύτερα ο καθένας από εμάς την δήλωσή του. Δεν φαίνεται προς το παρόν να έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τουλάχιστον όπως λένε οι φίλοι φοροτεχνικοί, σε ό,τι έχει να κάνει με το προηγούμενο Fuel Pass, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν απ' έξω για χι λόγους που δεν έφταιγαν εκείνοι, δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει γίνει κάποια διευκρίνηση αν θα τους περιλαμβάνει και αυτούς μέσα. Είναι το ένα δεδομένο. Υπάρχει εκείνο το άλλο δεδομένο σε ό,τι έχει να κάνει με την εξοικονόμηση της ενέργειας, μια που το ανοίξατε. Γιατί και την αντικατάσταση των συσκευών, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Για να κάνεις, αν το ξέρετε σαφέστατα, ζητάμε τα δικά σας τα φώτα. Ζητώ συγγνώμη, ένα λεπτό, κύριε Λεχουρίτη. Βεβαίως, και το νεράκι, γιατί λογικό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Ξέρετε, με ρωτούν το εξής. Πάνε άνθρωποι σε καταστήματα τα οποία βρίσκονται αυτή την ώρα μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή αποδέχονται το να κάνουν αυτή την αντικατάσταση των ηλεκτρικών ειδών. Λένε λοιπόν το εξής στους ανθρώπους που πηγαίνουν. Θα πρέπει να περιμένετε για ένα μεγάλο διάστημα. Πήγε δηλαδή κάποιος και είπε, θέλω να αντικαταστήσω 2 από τα air condition τα οποία έχω στο σπίτι μου. Και του είπαν το εξής, θα πρέπει να περιμένεις για ένα χι διάστημα. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει αυτό το διάστημα. Το ανώτατο του είναι 3 με 4 μήνες. Γιατί ήταν σαφέστατα το ερώτημα του καταναλωτή. Γιατί υπάρχουν, λέει, 400 ελεγκτές ανά την Ελλάδα, οι οποίοι θα πρέπει να έρθουν σύμφωνα με το Υπουργείο στο σπίτι σου να ελέγξουν αν λειτουργεί το κλιματιστικό. Στη συνέχεια θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα ανάψουν το πράσινο φως για να γίνει η αντικατάσταση έτσι όπως πρέπει να γίνει, να το ελέγξουν, να το τσεκάρουν κλπ. Ναι, λένε οι άνθρωποι, μα ξέρετε, μετά από 3-4 μήνες μπορεί να μην έχουμε καλοκαίρι. Τι να το κάνω το air condition τώρα, δεν είναι η πορεία, λέει αυτή. Έχουμε μόνο 400, υπάρχουν μόνο 400 ελεγκτές. Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό δεν το γνωρίζω, κυρία Δουργεράκη, αλλά αν ισχύει αυτό το οποίο λέτε τώρα, πρώτη φορά το ακούω. Ναι, ναι, το είπαν από καταστήματα σε καταναλωτές και μου το μετέφεραν. Είναι μια απόδειξη για άλλη μια φορά πως η κυβέρνηση έχει μάθει τελικά να εξαπατά τους πολίτες. Το να περιμένεις μετά από 3-4 μήνες για να ενταχθεί στο οικονομικό πας, έτσι ώστε να αλλάξεις τις ενεργοβόρες συσκευές σου, αν μη τι άλλο θεωρώ ότι είναι μια εξαπάτηση, μια ακόμα κοροϊδία. Φαντάζομαι πριν πούμε τίποτα άλλο ότι θα το ελέγξετε από τη δική σας την πλευρά, αν ισχύει όντως αυτό. Σίγουρα θα το ελέγξουμε, αλλά το θεωρώ γιατί για να λέγεται από καταστήματα και ανθρώπους με σοβαρότητα σε καταναλωτές, φαντάζομαι οι οποίοι κάνουν αυτή την ώρα τις διευρυντικές επαφές για να δουν τι ακριβώς γίνεται και με τις τιμές που υπάρχουν στο εμπόριο, φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Δείτε το λοιπόν, μπορεί και να ισχύει, μπορεί και όχι, αλλά επειδή δεν κάνει να παίζουμε χαλασμένο τηλέφωνο, γι' αυτό το λόγο βέβαια περιμένω από εσάς. Έχει βέβαια. Απλώς, κυρία Δουργεράκη, εκείνο που με παραξενεύει σε αυτήν την ερώτηση, μάλλον τοποθέτησή σας, είναι πώς είναι δυνατόν να περάσουν 3-4 μήνες ή και 6 μήνες για να έρθει το καινούργιο κλιματιστικό, όταν οι ελεγκτές θα πάνε σε 11 εκατομμύρια συμπολίτες μας να τους... Δεν ξέρω, εντάξει, δεν είναι και όλοι δικαιούχοι. Εντάξει. Πέραν από αυτό, εγώ σας λέω να είναι η μισή δικαιούχη. Ωραία, εγώ φαντάζομαι ότι εσείς θα το ελέγξετε για να μείνετε εκεί. Υπάρχει άλλο θέμα το οποίο θέλω να ανοίξω λίγο μαζί σας. Σε μηνύματα τα οποία έρχονται, κύριε Λεχουρίτη, και απευθύνονται προς εσάς, τίθεται το ερώτημα, τι έχει γίνει με την ρήτρα αναπροσαρμογής και αυτές τις συλλογικές αγωγές οι οποίες έχουν κατατεθεί. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή
μεγάλη καθυστέρηση, αλλά περιμένουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά αν θα πάμε σε πιλωτική δίκη ή κανονική δίκη. Την επόμενη εβδομάδα είναι 6/7, όπως έχει προσδιοριστεί, μετά την αίτηση αναβολής να γίνει το κανονικό δικαστήριο στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνα. Περιμένουμε την απόφαση λοιπόν του Αρείου Πάγου αν θα γίνει το δικαστήριο ή αν θα πάμε σε πιλωτική δίκη. Έχει περάσει ήδη ένα δεκαήμερο, απάντηση δεν έχουμε πάρει. Ελπίζουμε να μην γίνει η απάντηση την τελευταία στιγμή. Άλιστα. Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, κυρία Δουλγεράκη, όχι για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, αλλά για την κατάργησή της και την επιστροφή των χρημάτων που έχει πληρώσει ο κόσμος για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Επ' αυτού λοιπόν, για την επιστροφή των χρημάτων, η κυβέρνηση δεν κάνει ούτε λόγο, δεν μιλάει καθόλου. Γιατί ο κόσμος πρέπει να έχει πληρώσει 3.000, 2.000, 5.000, 1.000 ευρώ, δεν ξέρω τι έχει πληρώσει από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Κοιτάξτε, όταν βγαίνει ο συνήγορος του καταναλωτή, κυρία Δουλγεράκη, και δηλώνει ευθαρσώς στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων ότι οι υπάροχοι με την επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής ουσιαστικά αφέμαξαν το εισόδημα των Ελλήνων, διότι οι χρεώσεις δεν ήταν προκαθορισμένες, δεν είχαν αιτιολόγηση, γιατί ο ένας χρέωνε 300, ο άλλος 500, ο άλλος 1000. Αυτά είναι λόγια που έχει πει στην αρμόδια επιτροπή ο κύριος Αγορίτης. Η δικαιοσύνη ακούει μία ανεξάρτητη αρχή τι δηλώνει? Η κυβέρνηση ακούει τον κύριο Ζαγορίτη που πολιτικά ανήκει στη Νέα Δημοκρατία το τι ακριβώς συμβαίνει? Βεβαίως ο κύριος Ζαγορίτης, επειδή μάλλον ίσως είναι από τις μοναδικές ανεξάρτητες αρχές που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του, γιατί δεν έχει όλες τις αρμοδιότητες που έπρεπε να έχει, είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο, προσπαθεί όμως και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ακούει λοιπόν η κυβέρνηση αυτά που λέει ο κύριος Αγορίτης, ο οποίος ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, πρωθυπουργίας και υπουργός τότε, και τα λέει σήμερα που διαχρονικά είναι ένας αξιολογότατος συνήγορος του καταναλωτή, διότι κρατήθηκε στη θέση του και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και παράλληλα συνεχίζει το έργο του. Δήλωσε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι παράνομα. Όλα αυτά είναι καταχρηστικά. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιληφθεί και η κυβέρνηση και οι υπάροχοι ότι εξαπάτησαν τους Έλληνες καταναλωτές? Αυτά για το θέμα αυτό. Λέτε, δεν γίνεται κάθε μήνα στο δελτίο το οποίο αποστείλατε τις προηγούμενες ημέρες να εύχουμε αύξηση τιμών σε όλα τα προϊόντα. Ενδεικτικά μιλάτε και λέτε, μισό λεπτό τώρα για να το ολοκληρώσω, μακαρόνια σχεδόν 40% πάνω, σοκολάτες 40% πάνω, ξηρή καρπή 35% πάνω, λάδι, ψωμί, φρυγανιές, γάλατα, γιαουρτιά, αλαντικά, γαλακτομικά, αυγά, φρούτα, λαχανικά, ντομάτες, πατατάκια, γαριδάκια, ρύζι, όσπρια, ψάρια, χαρτί υγείας, χαρτικά, απορρυπαντικά και κάθε είδους τροφίμου που κυκλοφορεί δεν έχει τέλος στην ακρίβεια. Εγώ θα πω πάρα πολύ απλά ότι όποιος πηγαίνει, νομίζω, στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, ξέρει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Και όλα αυτά την ώρα που βγαίνουν κάποια στοιχεία από τον ΕΦΚΑ με μόλις 398,07 ευρώ μεικτά ή 330 ευρώ καθαρά το μήνα, πληρώνονται 741.286 εργαζόμενοι, σχεδόν ένα στους τρεις, που δουλεύουν με όρους μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε όχι εσείς, όχι εγώ, αλλά ο ΕΦΚΑ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία απασχόλησης που δημοσίευσε ο φορέας και από τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο του 2021, οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν στο 29,1% του συνόλου. Εσείς τα έχετε δει, για εκείνους που δεν τα έχουν δει τα στοιχεία. Από την ανάλυση των επίσημων στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο ΕΦΚΑ, προκύπτει ότι τον Ιούνιο του 2021 2.545.591 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα. 1.810.296
ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση, ποσοστό 71,1%. 741.286 το σύνολο των ασφαλισμένων με μερική απασχόληση. 1 εκατομμύριο ή ποσοστό 21,1%. 1.163.007 ευρώ μεικτά, όχι 1 εκατομμύριο, 1.163,07 ευρώ μεικτά ή 1.015 ευρώ καθαρά. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 398,07 ευρώ μεικτά ή 330 ευρώ καθαρά μέσος μισθός μερικής απασχόλησης, 943,05 ευρώ μεικτά ή 817 ευρώ καθαρά ο μέσος μισθός για το σύνολο των ασφαλισμένων. Ρηγμένες οι γυναίκες, διαφοροποίηση στις μηνιαίες αποδοχές ανάμεσα στα δύο φύλλα. Τον περασμένο Ιούνιο ο μέσος μεικτός μισθός των γυναικών που εργάζονται με πλήρη απασχόληση είναι 1.079,23 ευρώ, πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο μισθό των ανδρών που φτάνει τα 1.232,54 ευρώ μεικτά. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα για τις αποδοχές που λαμβάνουν με όρος πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 153,31 ευρώ το μήνα, και δεν θα μείνω εκεί, δεν θα στρέψω αλλού τη συζήτηση, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής: πώς μπορείς να βγεις με τέτοια ακρίβεια και με τέτοιους μισθούς? Δεν βγαίνεις, κυρία Δουργεράκη. Και δεν βγαίνεις γιατί δεν είναι η μοναδική που έχουμε και αυξήσεις αλλά και επιπλέον χρεώσεις. Διαβάζω σήμερα ότι από 1η Ιουλίου αυξάνονται τα εισιτήρια στα ατμοπλοϊκά, τα καράβια δηλαδή. Η τρίτη κατά σειρά θα είναι. Η τρίτη κατά σειρά αύξηση. Αυξάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια. Αυξάνονται τα εισιτήρια στα χτέλ. Αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί. Εξαιτίας των καυσίμων, της ενέργειας. Λοιπόν, όλα αυτά δηλαδή υπάρχουν αυξήσεις. Και βλέπεις τώρα, να υπάρχουν παντού αυξήσεις, να μην υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, και συζητάμε μετά και λέμε όλα καλά γενόμενα. Μα έλεος. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει ακόμα για να αντιληφθούν οι κρατούντες ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Ζούμε σε μία παγκόσμια ακρίβεια, ναι, σε μία ευρωπαϊκή ακρίβεια, ναι, αλλά ζούμε και σε μία ελληνική εσχροκέρδεια, θα πω εγώ, και όχι ακρίβεια. Διότι όταν αυξάνεις μήνα κατά μήνα, και αυτά που αναφέρατε πριν για τα προϊόντα που σας ανακοίνωσα με το δελτίο τύπου, είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι καταναλωτές όταν πηγαίνουν να αγοράσουν προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα, κυρία Δουλγεράκη, ήδη έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μία έρευνα αγοράς Ιούνιος του 2021 με Ιούνιο του 2022. Να δούμε τελικά πόσο θα κυμανθεί η αύξηση. Εμείς είχαμε πει και με βάση το δελτίο που έχετε λάβει ότι το 2021 είχαμε μέσον όρο αύξηση 30%, προσδοκούσαμε θα είχαμε αύξηση το 2022 20%, άρα θα πηγαίναμε στο 50%. Η αύξηση αυτή όμως θα φτάσει στο 70 με 80%, δηλαδή 50% θα έχουμε αύξηση μέσα στο 2022. Όλα αυτά δεν αφισβητούνται και δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Ξέρετε που θα χτυπήσει ο πληθωρισμός για το μήνα Ιούνιο που θα έρθει στις επόμενες μέρες από την Ελστάτ? Είμαστε στο 11,4. Τώρα θα ξεπεράσουμε το 13. Κανονικά έχουμε ήδη ξεπεράσει το 13 με 14%. Μάλιστα. Όλα δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, όχι πάρα πολύ απλά δύσκολα. Και αν βλέπουμε καμιά φορά που βγαίνουν κάποια περιβόητα παπαγαλάκια και λέει να η ακρίβεινη η βενζίνα αλλά ο κόσμος κινείται. Ακρίβαινε η βενζίνα, αλλά ο κόσμος πάει διακοπές. Μα όταν τον έχεις 3 χρόνια σχεδόν μέσα κλεισμένο, λόγω του κορονοϊού, όταν ο κόσμος, το μόνο του, η μόνη διασκέδαση είναι να πάρει το αυτοκίνητο να πάει να κάνει ένα μπάνιο, και εσύ λες ότι κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, δεν νομίζετε ότι είναι υπερβολική κοροϊδία και εμπεγμός?
Λοιπόν, περιμένω κύριε Λιχουρίτη από εσάς να δείτε τι γίνεται με την αντικατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών. Βεβαίως. Αν δηλαδή οι ελεγκτές ως λένε, αν υπάρχουν οι ελεγκτές, γιατί τώρα να σας πω κάτι, εγώ τα πάντα αμφισβητώ. Εάν χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 μηνών και μας λέτε για τον κόσμο ο οποίος ρωτά και θέλει να μάθει τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Θα το ερευνήσουμε, είμαι σίγουρος ότι αυτό το οποίο έχετε κάνει εσείς είναι σίγουρο. Δεν μπορώ να ξέρω τίποτα. Κοιτάξτε. Σαν ένωση, νομίζω ότι εμπιστεύομαι πολύ περισσότερο εσάς να το δείτε με τον πλέον επίσημο τρόπο. Απλά να σας πω κάτι. Όταν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα για το ενεργειακό pass, εκείνο το οποίο δεν ολοκλήρωσε ήταν, έχουμε το power pass, έχουμε το fuel pass, έχουμε το economy pass, ναι. Το μόνο που μένει τώρα για τον κόσμο είναι το buy pass. Με την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα, το μόνο που πρέπει να μας σώσει να μην πάμε για bypass.